Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να εντοπίσουμε, μάλλον νομίζω ότι τον έχουμε εντοπίσει, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, τον κύριο Κουντούρη. Πάντα συνομιλούμε και φέρνουμε στο προσκήνιο θέματα βεβαίως των αστυνομικών. Έτσι κι αλλιώς, πολλές φορές κάτω από αυτό το υποστελεχωμένο, την επιστελεχωμένη βεβαίως αστυνομική δύναμη, υποθέτω, στο νησί, η Ένωση Αστυνομικών μνημονεύει τις σημαντικές επιτυχίες που κάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις και στον τόπο μας. Όμως, κοινοποιήθηκε πρόσφατα μία επιστολή στο βουλευτή με αφορμή μία συνάντηση που υπήρξε για το σοβαρό θέμα της ενίσχυσης της ΔΑ Λευκάδας, που υπάρχει ένα θέμα. Και εκεί μνημονεύτηκαν τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν και το κατώτερο προσωπικό και βάσει των οποίων λειτουργούν οι υπηρεσίες. Ας μας τα πει καλύτερα και ο Κουντούρης. Καλό απόγευμα, κύριε Κουντούρη. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, καλησπέρα, πώς είστε και γωνιακή. Προσπαθούμε να είμαστε καλά, προσπαθούμε να είμαστε καλά. Σας έχω σήμερα με διπλή ιδιότητα. Να ξέρετε, στο δεύτερο μέρος συζήτησης θα πάμε και λίγο στα αθλητικά, γιατί νομίζω ότι υπάρχει κινητικότητα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα θέματα τα οποία βάζετε στο τραπέζι. Να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Υπάρχει κάποια πρόοδος αναφορικά με το νέο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Λευκάδας, που μου είχατε πει σε προηγούμενη συζήτηση, έχετε βάλει και εσείς πλάτη γι' αυτό. Έχει κάνει και κάποιες επαφές και ο βουλευτής. Βαίνουν όλα καλώς, πρόεδρε. Εντάξει, αν θυμάστε που είχαμε μιλήσει τελευταία φορά, εντάξει, το κτίριο πάει πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Είχαμε πει ότι ο πρώτος μας στόχος είναι το κτηριακό, το καταφέραμε. Είναι μαζί με άλλα 4-5 στο σύνολο σε όλη την Ελλάδα, το οποίο τώρα περιμένουν απλά να γίνει ο ανάδοχος. Θα το πάρει. Θα γίνει με ΣΔΙΤ. Οπότε περιμένουμε μαζί με τα άλλα 4, αυτό είναι, πλέον έχει πάρει το δρόμο του. Υπάρχει. Μεγάλη επιτυχία. Και για όλους μας εδώ, μετά από τόσα χρόνια, η διεύθυνσή μας να έχει το δικό της κτίριο. Βεβαίως, και να μπορείτε και εσείς να κάνετε πολύ πιο καλά τη δουλειά σας και σε μέσα, βεβαίως, σε συνθήκες. Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι πολίτες. Είναι για τους πολίτες, δεν είναι για μας. Εκεί Σωστά. Είναι το ζητούμενο. Δεν Σωστά. Ο κόσμος καμιά φορά μπερδεύεται, έτσι. Ναι. Δεν είναι για μας, δεν είναι μόνο για μας. Είναι για όλη την κοινωνία, είναι για τον κόσμο. Ο κόσμος έρχεται, φεύγει, εντάξει. Mm-hmm. Δεν ήταν εικόνα αυτή, τώρα καταλαβαίνετε, τώρα την έχετε δει και εσείς. Αντιλαμβάνομαι, τέλος καλό, όλα καλά, ελπίζουμε να μπει άμεσα, πιστεύω, μέσα στον χρόνο. Ωραία. Να ξεκινήσουμε και τα έργα. Βοηθήστε μας λίγο, πρόεδρε, να καταλάβουμε ποια είναι τα ζητήματά σας τα οποία κοινοποιήσατε και στο βουλευτή στα πλαίσια των επαφών σας. Ξέρω πολλές φορές ότι πολλοί, και εδώ πρέπει να το πω, ότι συζητάμε πολλές φορές και λέμε, μα γιατί η αστυνομία δεν επιτηρεί, γιατί η αστυνομία δεν κόβει πρόστιμο, γιατί η αστυνομία το καλοκαίρι δεν. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι υπάρχουν ζητήματα και ως τουριστικός προορισμός που είναι η Λευκάδα από τους κορυφαίους πλέον στη χώρα, νομίζω ότι βάζετε εσείς στην ατζέντα θέμα ενίσχυσης. Θέλετε λίγο να μας προσδιορίσετε τις προτεραιότητες και τι πραγματικά ζητάτε για να μπορείτε να κάνετε σωστά τη δουλειά σας? Κύριε Κουνιάγη, κάθε χρόνο, αν θυμάστε καλά, εμείς και μιλάμε μαζί και θέτουμε τα προβλήματα και στο βουλευτή και στο Υπουργείο μας πάνω και στο Αρχηγείο μας παντού. Είναι το καθήκον μας, είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά της Ένωσης. Να προσπαθεί να λύσει κάποια προβλήματα όπου η διοίκηση λίγο κολλήσει η αρχή. Καταλαβαίνετε τώρα, εμείς είμαστε εκεί για να δώσουμε όσο μπορούμε, βέβαια, έτσι. Γιατί δεν ασκούμε η διοίκηση. Εντοπίζουμε τα προβλήματα και τα βάζουμε επιτάπητος. Οπότε σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ξεκινάμε από το βουλευτή. Στο αρχηγείο μας, στο υπουργείο μας και παντού. Λοιπόν, κάθε χρόνο, όπως θυμάστε, μιλάμε για να προλάβουμε τα γεγονότα. Να μην τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Mm-hmm. Και να μην τρέχουμε και πίσω από το αίτημα γενικώς. Γιατί είπαμε, πρώτα είναι η πρόληψη και μετά είναι η καταστολή. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή καταλαβαίνετε, πλέον η Λευκάδα, που γνωρίζετε και εσείς και η Λευκαδίτης, είναι ένας τουριστικός προορισμός που κάθε χρόνο αυξάνεται. Να. Πέρυσι είχαμε γύρω στους 220.000 και φέτος, από ό,τι λέγεται και ήδη από τώρα, έχουν κλειστεί καταλήμματα από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Με τους Εγγλέζους δεν τους είχαμε φέτος, πέρυσι, φέτος θα τους έχουμε. Τα λιμάνια απελευθερώνονται. Γενικώς λόγω COVID απελευθερώνονται κάποια πράγματα σιγά-σιγά. Οπότε, εγώ από ό,τι βλέπω φέτος δηλαδή και από τα γεγονότα, από 220.000 μπορούμε να πάμε και 300 και 400.000 κόσμο. Λοιπόν, επειδή εμείς, σαν αστυνομία, η δύναμή μας, η οργανική, που είναι παλιά οργανική, δεν φτάνει. Ζητάμε και να αυξηθεί η οργανική δύναμη και να ενισχυθούμε στις τακτικές μεταθέσεις, στις οποίες δεν έγινε, δεν προλάβαμε αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν έκτακτες και υπάρχουν και προσπάσεις καλοκαιρινές. Για να υπάρχει μια αστυνόμευση στον Ιδρύ, για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που τα λέμε κάθε χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε εδώ, τα λέμε, τα ξαναλέμε, ενοχλούμε βέβαια που τα λέμε λίγο. Αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα εννοείται. Είμαστε για το συνάδελφο και για την κοινωνία, εντάξει.
Είναι σημαντικό αυτό και νομίζω ότι αυτή είναι και η δουλειά σας βεβαίως. Θέλω λίγο, έχω την εντύπωση ότι το καλοκαίρι είναι το ξημένο πρόβλημα, κύριε Κουντούρη, αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Όπου έχετε κάνει λόγο και για κάποιες αποσπάσεις, για κάποιες μεταθέσεις που μερικές φορές όταν χρειάζεται να ανακαλυφθούν άλλες ανάγκες. Όμως η κατάσταση του χειμώνα είναι καλύτερη, δηλαδή μπορεί η αστυνομία με τη δυναμική που έχει, μάλλον με το προσωπικό, να επιβάλλει την τάξη και θα φέρω ένα παράδειγμα που μνημονεύεται πολλές φορές. Δηλαδή, κάνουμε λόγο για την αστυνόμευση και θα φέρω ένα παράδειγμα την πλατεία του Αγίου Μινά, όπου εκεί γίνεται πραγματικά η καταπάτηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και λέμε λοιπόν, για ποιο λόγο η δημοτική αστυνομία δεν ρίχνει κλήσεις, δεν υπάρχουν και πολλοί δημοτικοί αστυνομικοί, η αστυνομία για ποιο λόγο δεν εποπτεύει. Δώστε μας λίγο πάλι ένα πλαίσιο να καταλάβουμε γιατί δεν μπορεί να περιοριστεί μια αυθαιρεσία που υπάρχει σε ένα έργο σημαντικό στην πλατεία του Αγίου Μινά, στην ανάπλαση του Αγίου Μινά, όπου νομίζω ότι καταλύεται από τους συμπολίτες μας πολλές φορές. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα τώρα το χειμώνα, εντάξει, μπορούμε και καλύπτουμε κάποια πράγματα, αλλά ποτέ δεν σταματάμε, έτσι. Ναι. Δεν είναι το θέμα ότι οι αποσπάσεις, οι μετακινήσεις που φεύγουν οι συνάδελφοι, δεν σταματάνε ούτε το χειμώνα. Δεν είναι ότι λέμε, άντε το χειμώνα τώρα, δεν λέμε για το χειμώνα, καταλαβαίνω τι εννοείτε τώρα. Mm-hmm. Δεν λέμε το χειμώνα, ότι έχουμε δύναμη και ίσως δεν αστυνομεύεται. Δεν είναι. Έχουμε ένα σωρό. Ο όγκος της δουλειάς μας έχει τετραπλασιαστεί. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ναι. Εντάξει, είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα. Είτε είναι ο COVID. Πού να πρωτοπάμε. Κάτσε ο αντικαταστατικός νόμος. Όλα πάσα σε εμάς. Τα δικόγραφα, δηλαδή, όλα τα παρέργα τα έχουμε πάρει εμείς. Και δεν ασχολούμαστε ίσως με αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε. Μπορεί να έχετε δίκιο κατά κάποιο τρόπο ότι θα μπορούσε να στενοηθεί καλύτερα και το χειμώνα που έχουμε κάποια μικροπροβλήματα σε 2-3 σημεία της πόλης. Ναι. Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι φθηνό. Ας πάρουν όλα τα παρέργα που μας έχουν φορτώσει. Μάλιστα. Κάτι γίνεται βέβαια πάνω σε αυτό, γιατί ήμουν στο Γενικό Συμβούλιο προχθές, ένα διήμερο Γενικό Συμβούλιο που είχαμε και είδαμε σε καλό δρόμο. Τα δικόγραφα από ό,τι ανακοίνωσαν θα γίνουν με ηλεκτρονικό μέσο και με τους δικαστικούς συμπολίτες. Κάτι γίνεται. Γίνεται η δουλίτσα. Εμείς φωνάζουμε. Βλέπετε, κάποια στιγμή υπάρχει ανταπόκριση. Τώρα εκεί με το που λέτε για τον Άγιο Μινά. Mm-hmm. Εντάξει, είναι το έργο τέτοιο. Δεν είναι ότι δεν αστυνομεύεται ούτε από τη δημοτική. Και η δημοτική περνάει και η αστυνομία. Αλλά πρέπει να έχεις μόνιμα εκεί να βάλεις ένα σκοπό στην αρχή, ένα στη μέση και ένα στο τέλος. Δηλαδή να έχεις μια μόνιμη δύναμη εκεί πέρα για να πεις ότι. Τώρα κύριε Κουντούρη, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά να πω κάτι. Κλήσεις κόβονται. Δηλαδή, αυτό άμα κάποιος πάρει. Να αλλάξει μορφή. Τι εννοείτε, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι. Εγώ πιστεύω ένας πεζόδρομος εκεί, αποκλειστικά μόνος πεζόδρομος, και εκείνης να διοχετεύεται. Είναι το πρόβλημα, αυτόματα. Μάλιστα. Αυτόματα τα πάντα, να μπουν τα φώτα, ούτε φώτα υπάρχουν. Δηλαδή, ας δώσει ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος είναι το αρμοδιότητα, ναι. Νομίζω το Δήμο, ας δώσει μια βάση εκεί πέρα στο. Και λύνεται το πρόβλημα. Πεζόδρομος. Τελείωσε. Ούτε αυτοκίνητα, ούτε παρακαρίσματα, ούτε ποδηλατόδρομα, 10 μέτρα ποδηλατόδρομο υπάρχουν τυχεία. Πέφτουν τα γερόντια πάνω που είναι ανάμεσα στον ποδηλατόδρομο και στον δρόμο. Υπάρχουν κάτι τσιμεντένια κατά μήκος, τα οποία εκεί δεν μείνει γέροντας και γριά για γριά. Δεν ξέρω πώς έχω μαζέψει. Εγώ προσωπικά, γιατί εντάξει, έχει ένα κατάστημα γυναίκα μου εκεί, δεν ξέρω πόσα γεροντάκια έχω μαζέψει, πόσες τριούλες. Δηλαδή δεν είναι. Είναι εκεί μόνο πεζόδρομος. Ευθεία, μια ευθεία. Να μπουν και τα παιδάκια να παίξουν και να πούνε το καφεδάκι τους και να στηθεί και το πρόβλημα αυτό με το πάρκινγκ που ο καθένας παράγει και τα λοιπά. Πάντως, Πρόεδρε, για μένα η μόνη λύση είναι αυτή. Να πω κάτι, αν υπήρχε όμως ένας γερανός να πάρει μια φορά ένα αυτοκίνητο ή να αφαιρεθούν οι πινακίδες, δεν θα γινότανε, εκτιμώ. Και πάλι πρέπει να είναι ένας γερανός μόνιμα εκεί. Γιατί είναι κόμβος. Διέρχονται όλα τα αυτοκίνητα. Πού διοχετεύονται. Μάλιστα. Από εκεί έρχονται. Από τον Άγιο Μινά, θέλοντας και τα περισσότερα. Αν μερικά πάνε προς το κτέλ στον κόμβο της αστυνομίας που λέμε. Αλλά τα υπόλοιπα όλα έρχονται από αυτή την πλευρά. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα μίνι αστυνομικό τμήμα εκεί, μία μίνι δημοτική αστυνομία. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ενώ γίνεται το πρόβλημα διαφορετικά. Αφού είναι πλατεία. Κάντε το πλατεία. Δεν μπορούμε να έχουμε δρόμο και να το κάνουμε πλατεία. Μάλιστα. Πλατεία και να το κάνουμε δρόμο, καταλάβατε. Αντί είναι πλατεία, να γίνει πλατεία. Και εσείς λέτε βεβαίως ότι εμείς ασυνεννοηθούμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να τελειώσουμε με άλλο τρόπο. Σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, θα κάνουμε. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Το σημειώνουμε αυτό. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα, εσείς λέτε στην επιστολή σας που την κοινοποιήσατε στον βουλευτή Λευκάδας ότι αυτά τα ζητήματα, τα αιτήματα που τα ζητάτε από το 18 μέχρι σήμερα, με αντίστοιχα έγγραφα. Για να το κλείσουμε, στην επαφή που έχετε με τον βουλευτή και γενικότερα σε όσους απευθύνεστε,
Υπάρχει κατανόηση αιτήματά σας, δηλαδή λέτε εδώ ότι το Συμβουλίο Κατωτέρων. Ναι, παρακαλώ. Ότι ενισχύθηκε η Λευκάδα μόλις με 3 αστυνομικούς, λιγότερους σε σχέση με τα υπόλοιπα Ιωνινισιά. Ακριβώς. Αυτό εντάξει. Είναι τώρα εντάξει. Ενισχύθηκε, εμείς είχαμε με 3 συναδέλφους, η Κέρκυρα με 9, η Κεφαλονιά με 6, η Ζάκυνθο με 15. Εντάξει, θα μπορούσαμε εδώ να ενισχυθούμε τουλάχιστον 7 για να είμαστε κάπως ευχαριστημένοι. Και πάλι εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα. Τελευταία χρόνια εμείς. Γιατί το πρόβλημα είναι οι μακροχρόνια αποσπασμένοι. Αυτή τη στιγμή οι μακροχρόνια αποσπασμένοι, όταν είναι μακροχρόνια και 1 και 2 και 10 χρόνια, έτσι μερικοί. Είναι 20 συνάδελφοι. Συν τις άδειες, συν τις ενωτικές, συν τις άδειες ανατροφής στέκων, φτάνουμε τον αριθμό πάνω από 30, γύρω στους 33. Καταλαβαίνετε, πάνω από ένα αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, ένα είναι το πρόβλημα αυτό. Εάν λυθεί αυτό με μακροχρόνια αποσπασμένους, με κάποιο τρόπο να παίρνουν όταν θέλουν να παίρνουν και την οργανική. Οπότε να ανοίγουν οργανικές θέσεις, να έρχονται άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να έρθουν στη Λευκάδα. Πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι και Λευκαδίτες και εσείς γνωρίζετε. Και βεβαίως. Θέλουν που έχουν και σπίτια εδώ πέρα. Εντάξει, και για εμάς θα ήταν καλό και για αυτούς. Μάλιστα. Καταλάβατε. Οπότε τώρα περιμένουμε ενίσχυση. Το μόνο που μένει τώρα δηλαδή στις έκτακτες το Σεπτέμβριο και στις αποσπάσεις τις καλοκαιρινές. Όπως σε όλα τα νησιά. Βγαίνει μια γενική, ποιοι επιθυμούν να αποσπαστούν στα νησιά κατά τους θερινούς μήνες, να συμπεριληφθεί και η Λευκάδα. Όπως είναι στην Ήκον, όπως είναι στη Σαντορίνη, όλα τα νησιά αυτά που είναι τουριστικοί προορισμοί. Και η Λευκάδα πλέον είναι τουριστικός προορισμός και από τους πρώτους. Σωστά. Μέσα στους τρεις πρώτους, τέσσερις, δεν ξέρω πού είναι. Λοιπόν, γιατί να ξέρει τη Λευκάδα λοιπόν, και να μείνει στους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Εντάξει, και υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν σπίτι εδώ που αμέσως και χωρίς έξοδο του δημοσίου. Δεν θα επιβαρυνθεί καν το δημόσιο. Θα είναι έξοδο με έξοδο δικά τους. Πολύ σημαντικό. Το κρατάμε, κύριε Κουντούρη. Έχουμε συνάδελφο τώρα, παράδειγμα, συνάδελφο εδώ που από τη Λάρισα που ήρθε με την οικογένειά του που είναι εκπαιδευτικός. Ήρθε, αγόρισε σπίτι ο άνθρωπος, θέλει να μείνει στην Λευκάδα. Ήρθε εδώ, περίμενε να βγει μια θέση αντιπαστήλων, δεν βγήκε. Και τώρα ο άνθρωπος μένει ξεκρέμαστος. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ενώ έχει αγοράσει σπίτι εδώ στην Λευκάδα. Αγόρασε σπίτι ο άνθρωπος, μια γυναίκα που είναι εκπαιδευτικός. Διορίστηκε εδώ πέρα, οπότε ήρθε και αυτός. Εύχομαι, κύριε Κουντούρη, τα αιτήματά σας νομίζω ότι. Υπάρχουν δηλαδή συνάδελφοι που θέλουν να έρθουν στη Λευκάδα. Εντάξει, πρέπει να βοηθήσουμε την κατάσταση. Ο καθένας με τον τρόπο. Ο κύριος βουλευτής με τον τρόπο του υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει. Εντάξει, να δούμε. Περιμένουμε το καλοκαίρι, να δούμε τις αποσπάσεις. Ωραία. Περιμένουμε το καλοκαίρι με τις αποσπάσεις. Και με τις έκτακτες. Αυτό είναι τώρα. Το σημαντικό είναι ότι εσείς ως Ένωση Αστυνομικών υπενθυμίζετε και επικαιροποιείτε τα αιτήματά σας και βεβαίως προσπαθείτε να διασφαλίσετε και καλύτερες συνθήκες, αλλά και να ζητήσετε αυτά τα οποία πρέπει να ζητήσετε. Και νομίζω ότι και αυτός είναι και ο ρόλος της Ένωσης. Δηλαδή, πολλές φορές, ακόμα και αν ενοχλείτε, να επικαιροποιείτε και να λέτε τα. Είδατε τι έγινε με το κτίριο. Δηλαδή, εμείς το ξεκινήσαμε. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Δεν θέλω άλλα. Το ξεκινήσαμε, βοηθήσαμε και ακολουθούν τα γεγονότα μετά. Εντάξει, έτσι και εδώ τώρα ενοχλούμε, θα πάμε και στο αρχηγείο πάλι, θα ξαναρχίσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, δεν είναι προσωπικό, δηλαδή όταν κάτι κάνουμε, δεν το κάνουμε ούτε ότι έχουμε κάτι με τη διοίκηση. Γιατί καταλαβαίνετε, τώρα καμιά φορά δεν τους αρέσει. Γιατί, εντάξει, καλό. Οπότε, εμείς το κάνουμε εδώ, για τη Λευκάδα, το κάνουμε γιατί. Να ενισχυθούμε. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Μάλιστα. Σημαντικό το οποίο το διευκρινίζεται αυτό έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό έτσι κι αλλιώς. Όταν κάποιος διεκδικεί, δεν κρύβεται κάτι από πίσω. Θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, κύριε Κουντούρη, για να τρέξω λίγο τη συζήτηση. Βάζουμε μια ανατελεία στα αιτήματά σας βεβαίως και έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι και οι συμπολίτες που μας ακούν αναγνωρίζουν τις προσπάθειες όλων των συναδέλφων και εγώ ξέρω και ίσως λίγο καλύτερα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με την έννοια ότι ο αδερφός μου αστυνομικός έχω μια καλύτερη εικόνα μιας κατάστασης. Θέλω λίγο να πάμε τώρα στο Σύβρο. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει. Είχατε βγάλει ένα. Είστε γουρλής. Θα μιλάμε συνέχεια να. Είμαι γουρλής. Κάτι άλλο. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι δεν είμαι γουρλής. Νομίζω ότι ακούστηκε ίσως και η δική σας συμφωνία και ένα δικό σας παράπονο. Μάλλον ένα δίκαιο τύπο, ένα δίκαιο αίτημα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση πως αυτά που υπόθηκαν τότε, γιατί διάβασα την συνέντευξή μας, ότι ζητούσατε το αυτονόητο. Όμως, έχετε καλά νέα να μοιραστείτε έτσι, με τους φίλους της ομάδας που ήδη τα γνωρίζουν. Πείτε μας λίγο, δρομολογήθηκε το θέμα, έτσι δεν είναι? Δρομολογείται το θέμα, είμαστε στην ευχάριστη θέση. Το ξέρουν, υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Σωστά. Από εμάς. Λοιπόν, ο Δήμος πέρασε τη μελέτη. Καταρχήν υπογράψανε. Εντάξει,
πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα, γίνανε κάποιες συναντήσεις. Εντάξει, υπήρχαν κάποια μικρό έτσι προβλήματα, τα οποία ξεπεράστηκαν. Και ο Δήμος πλέον μαζί με την περιφέρεια κάνανε την προγραμματική σύμβαση που έπρεπε να κάνουν. Πέρασε ο Δήμος από τη μελέτη, από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Οικονομική Επιτροπή για την υπόστρωση πριν το χλωροτάπητα που συμπεριλαμβάνει αποστραγγιστικό και αυτόματο πότισμα, το οποίο εντάχθηκε στο προπολογισμό το 2022 και αρχές του έτους, από ό,τι φαίνεται, να γίνει και ο διαγωνισμός. Μέσα στο Φλεβάρι τώρα θα δούμε πώς θα γίνει, να αναλάβει κάποιος εργολάβος το έργο για να ξεκινήσουν εργασίες. Από την περιφέρεια το ίδιο, και από εκεί όλα είναι εντάξει, και από εκεί πέρασε η Οικονομική Επιτροπή. Και όχι μόνο αυτό, η περιφέρεια από 80.000 που ήταν το ποσό, το πήγε και στις 95.000. Μάλιστα. Το αύξησε. Όλα καλά, όλα καλά, πάρα πολύ καλά. Απλά έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Θα το είχαμε λύσει το πρόβλημα, δηλαδή δεν τα ξέρω τα διαδικαστικά έτσι. Απλά να έχουμε πιο γρήγορα αντακλαστικά όταν είναι κάτι που είναι για καλό. Να το κάνουμε πιο σύντομα. Δηλαδή, γιατί να περάσει ένα χρονικό διάστημα και να κολυσιεργούμε, εντάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο τώρα που κινείται. Και ασκήσαμε την πίεση που έπρεπε. Μα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, τη μεριά σας, το αναδείξαμε το κύριε πρόβλημα. Κύριε Κουντούρη, νομίζω ότι. Ενεργοποιεί αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο και ενεργοποιεί και αυτό είναι και ο ρόλο, ίσω, και ο δικό σα ο θεσμικό. Και ο του δημοσιογράφου, με την έννοια ότι απαραίτητα, και εγώ γυρνάω και σε αυτό που είπατε, δεν βγάλατε ένα δίκιο και μία ενόχληση για κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει, γιατί θυμάμαι ότι προτείνατε και λύσεις στην τελευταία συζήτηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μερικές φορές. Για όλα είχαμε λύσεις. Φυσικά. Οπότε, λοιπόν, νιώθω ότι και οι άνθρωποι και στην περιφέρεια, δεν ξέρω και ο Δήμος που εμπλέκεται, γιατί είδα και κάποιες ανακοινώσεις από όλους. Είναι δημοτικό το γήπεδο, δημοτικό. Είναι άμεσα. Ωραία, λοιπόν. Υπήρξε μια συνεργασία. Απλά είναι αυτό που λέμε μάλια η γλώσσα μας, αλλά τα καταφέραμε. Μάλια η γλώσσα μας, ναι, μάλια η γλώσσα μας και με τα πανό μας εκεί. Μεγάλο ρόλο έπαιξε και το πανό μας έπαιξε που είδατε που είχαμε φτιάξει εκεί τότε ένα μαύρο πανό. Γι' αυτό εντάξει, έφτασε και πολύ. Εντάξει. Και δηλαδή το θέμα, δηλαδή, έφτασε μέχρι τη Βουλή να δώσω. Ναι. Το Βελόπουλο στη Βουλή έκανε ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Α, μάλιστα. Μάλιστα, για το μάλιστα. Γήπεδο Σίδρο. Έπαιξε, εντάξει, από τη μεριά μας κάναμε ό,τι είναι δυνατόν. Ασκήθηκε η υπερέπουσα πίεση από εμάς, η θεσμική και αυτή που πρέπει που έχουμε. Δεν είμαστε αιρετοί. Άλλοι είναι αιρετοί. Και δεν είναι προσωπικό πάλι που ερχόμαστε προς το. Δεν είναι δηλαδή το έργο. Δεν είναι ούτε για μένα, ούτε για κανέναν. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Είναι για τα παιδιά. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά του Σίβρου και τα γύρω χωριά. Οι άλλες ομάδες είναι γύρω στις 30 ομάδες. 30 ομάδες. Από 20 άτομα που είναι αποστολή κάθε ομάδα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο για μας. Είναι για όλα τα παιδιά. Είναι για τον αθλητισμό, είναι για το ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Λέμε, τι θέλετε εσείς. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κουντούρη, βάζω όνο τελεία. Θέλω κάποια στιγμή σε δεύτερο χρόνο να κάνουμε μια συζήτηση έτσι και λίγο για τα πολιτικά δρόμενα, αλλά δεν θα την κάνω τώρα γιατί δεν έχω χρόνο. Γιατί είστε και ενεργός πολίτης, αλλά να μείνουμε εδώ, να μείνουμε σε δύο θέματα. Εντάξει, έχει, ακόμα έχουμε χρόνο γι' αυτό. Υπάρχουν. Οι ζυμώσεις γίνονται όμως. Ζυμώσεις γίνονται. Ναι, μου φαίνεται σαν να μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Έχω την εντύπωση και μάλιστα αυτό είναι συνυφασμένο και με την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί νιώθω και το διαβάζω και σε δημοσιογράφους που αρθογραφούν. Ο κύριος Μανιάτς έγραψε στο Capital μια συνέντευξη ο δημοσιογράφος ότι νομίζω ότι συμπυκνώνεται ο πολιτικός ο χρόνος και οι εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή ήδη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αλλά υπάρχει κινητικότητα η αλήθεια. Είναι και εκπλήξεις πολλές στο διάβα μας. Η μυρουδιά, η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω εφόσον. Είμαστε λίγο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ασχολούμαστε και λίγο με τα πολιτικά και με τα κοινά. Οπότε έχω την εντύπωση ότι επειδή και εκεί είστε ενεργός. Και έχω την εντύπωση ότι και στην επόμενη μέρα και το κλείνω, είστε παρόν εσείς έτσι κι αλλιώς σε όποιες διεργασίες υπάρχουν, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι ναι, θα είμαι. Το κρατάμε αυτό. Θα είμαι ξανά κάπου. Έτσι, να σημειώνω τα ονόματα, να σημειώνω τα ονόματα, να ξέρω. Εντάξει, καταρχήν με τον ίδιο κλουβ πρέπει να είναι και πάρα πολλά τα ονόματα. Πού να βρεθούν και τόσα ονόματα. Σωστά. Πάνω, θα δούμε. Είναι και αυτό. Κύριε Κουντούρη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι κύριε Κουντούρη. Να είστε καλά, για χαρά.